κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Θρίλερ, ανατροπές αλλά και μάχες στήθος με στήθος επεφύλασε η εκλογική μάχη του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. 13 νέοι δήμαρχοι εξελέγησαν στην Κρήτη κατά τις επαναληπτικές εκλογές, ενώ αλλαγή φρουράς θα υπάρξει στους 7. Δήμαρχος Ηρακλείου επανεξελέγει ο Βασίλης Λαμπρινός. Στη νέα θητεία που θα ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Ηρακλείου θα αποτελέσει το ακριβές παράδειγμα της απλής αναλογικής που εισήγαγε ο Κλισθένης. Γεγονός που σημαίνει ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Λαμπρινός θα διαθέτει 12 συμβούλους, ενώ ο κύριος Κουράκης 18 συμβούλους. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων του κοινωνικού τουρισμού. Χιλιάδες δικαιούχοι και φέτος έχουν δικαίωμα μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ για δωρεάν διακοπές από την 1η Αυγούστου και μέχρι το καλοκαίρι του 2020. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.